Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο Πλατανιά. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαλανδράκη. Καλημέρα, κυρία Παντινάκη, από την όχι βροχερή, με καταρακτώδη βροχή Αθήνα. Καταρακτώδη βροχή στην Αθήνα, βέβαια, και είμαστε και σήμερα υπό την σκιά των τραγικών γεγονότων και της απώλειας των 15 ανθρώπων. Κύριε Μαλανδράκη, εδώ στην Κρήτη πάντως εξακολουθεί να είναι ο καιρός ηλιόλουστος. Δεν έχουμε ίχνος βροχής, τουλάχιστον στην Ανατολική Κρήτη που έχω εικόνα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι βρίσκεστε στην Αθήνα, γιατί το προηγούμενο διάστημα είχαμε καταστροφές στην περιοχή σας και υπάρχει σε εκκρεμότητα ένα θέμα με τις αποζημιώσεις, έτσι δεν είναι? Όπως το λέτε είναι. Βέβαια εμείς είχαμε την τύχη, και μάλιστα το είχα αναφέρει και τότε, ότι δεν είχαμε τραγικά γεγονότα και πρέπει να εκφράσω και εγώ τη συμπάθειά μου και τα ειλικρινή συλληπιτήρια για τις οικογένειες όλων αυτών των ανθρώπων που τόσο άδικα έχασαν τη ζωή τους χθες στην Μάνδρα και στην γύρω περιοχή. Και το λέω γιατί είμαστε τυχεροί, το λέγα από τότε, γιατί τα φαινόμενα, δεν ξέρετε, είναι τέτοια η έξαρσή τους και η στιγμιαία απότομη έντασή τους, που δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Αυτό που συνέβη σε εμάς, βέβαια, ήταν, φανταστείτε, πιο πολλά χιλιοστά βροχής, 250 χιλιοστά βροχής, και φυσικά έφερε μια μεγάλη, θα έλεγα, καταστροφή σε ό,τι αφορά υποδομές, αλλά και σε οικίες και σε επιχειρήσεις. Έχουμε υπολογισμό, έχουμε τον υπολογισμό για τις καταστροφές. 170 οικίες είναι οι αιτήσεις που έχουν γίνει σε οικίες, σε επαγγελματικές στέγες και σε επιχειρήσεις. Είναι όμως και ένας αριθμός ο οποίος υπάρχει κατευθείαν στην περιφερειακή ενότητα Χανίων, διότι όπως ξέρετε τα θέματα των ξενοδοχείων και των επιχειρήσεων αποζημιώνονται και οι αιτήσεις γίνονται από την περιφερειακή ενότητα. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή, μετά και την κάθοδο δύο μηχανικών του Υπουργείου Υποδομών που ήρθαν άμεσα μετά από πρόσκλησή μας την επόμενη εβδομάδα της κακοκαιρίας, οι οποίοι κάνουν αυτοψία προκειμένου να κηρυχθεί η περιοχή και πλημμυροπαθείς. Για να μπορούν να διεκδικήσουν. Βεβαίως, για να μπορεί να διεκδικήσουν τις αποζημιώσεις αυτοί που αφορούν κτίρια, υποδομές, μηχανολογικό εξοπλισμό σε σχέση με λειτουργία εγκαταστάσεων. Δηλαδή, αν δεν κηρυχθεί η περιοχή πλημμυρόπληκτη, αυτού του είδους οι αποζημιώσεις δεν θα μπορούν να καταβληθούν. Αυτές οι οποίες από το Δήμο καταβάλλονται σε πρώτη εκτίμηση είναι οι δηλώσεις που έχουν γίνει σε ό,τι αφορά θέματα που έχουν αναστείλει τη λειτουργία του σπιτιού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπήκαν νερά στο υπόγειο, μπήκαν νερά στο σπίτι, με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι να μην μπορούν να παραμείνουν στην εστία τους και δικαιούνται το επίδομα των περίπου 600 ευρώ, για το οποίο έχουμε κάνει ήδη με την πρώτη καταγραφή των αιτήσεων το αίτημα προς το Υπουργείο Εργασίας και Πρόνοιας για να μας χορηγήσει το αντίστοιχο ποσό, το οποίο έτσι και αλλιώς εμείς, το λέω και δημόσια, θα το καταβάλουμε αν χρειαστεί και από πόρους που έχουμε ήδη στο Δήμο, αν δεν μας στείλει το Υπουργείο. Έχετε μια εικόνα για πόσους, σε πόσους δημότες θα καταβληθεί το επίδομα αυτό? Σε αυτή τη φάση, γιατί σας είπα, είναι γύρω στους 60. Αν λοιπόν όλοι έχουν τα ΕΧΕΝΓΕ, γιατί πρέπει να στείλουν και κάποιες προϋποθέσεις, κυρία Παντινάκη, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, άρα δεν έχουν εξεταστεί οι αιτήσεις ακόμη, αυτό θέλω να πω. Η περίφραξη, ας πούμε, του χωραφιού μέσα στο οποίο είναι το σπίτι, δεν είναι κάτι το οποίο είναι επιλέξιμο. Κατάλαβα. Είναι κάτι το οποίο αφορά την οικία, την κατοικία, τη στέγη και τα σχετικά. Πότε υπολογίζετε ότι... υπολογίζετε ότι θα έχουν εξεταστεί οι αιτήσεις για να ξέρει ο κόσμος αν δικαιούται ή όχι το επίδομα? Κοιτάξτε, οι αιτήσεις αυτή τη στιγμή ορισμένες έχουν αρχίσει ήδη και εξετάζονται, πρώτες που έχουν αρχίσει. Δεν σας κρύβω όμως ότι την προθεσμία που είχαμε βάλει της μιας εβδομάδας δεν τηρήθηκε. Πάρα πολλοί δημότες έχουν έρθει και εκ των υστέρων μετά την Παρασκευή, που ήταν ακριβώς μια εβδομάδα μετά το γεγονός, και καταθέτουν ακόμα αιτήσεις, τις οποίες φυσικά και αν θα αξιολογήσουμε, αλλά αυτό μας πάει λίγο συνολικά για τη συνολική εικόνα της κατάστασης. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να μείνουν στο σπίτι τους, που έχουν αναγκαστεί να φύγουν από τις εστίες τους? Όχι, αυτό θα είχαμε προβεί σε άλλη λύση, σχέση με ξενοδοχείο. Όχι, αυτό έχει σε πρώτη φάση λυθεί. Δεν έχουμε τέτοιο αίτημα, ότι δηλαδή δεν θα μπορεί μετά τις πρώτες παρεμβάσεις που γίνανε και από εμάς σε ό,τι αφορά θέματα προσβασιμότητας, να μπορούν να πάνε στα σπίτια τους, και φυσικά οι απαντήσεις που γίνανε την προσβεστική, όπου είχαν προβλήματα στα ιστόρια, στα υπόγειά τους, μπορέσαν να επανέλθουν. Αλλά βέβαια είχε διαταραχθεί, όπως λέγεται, όσον αφορά η εστία, η οικογενειακή εστία, και γι' αυτό το λόγο δικαιούνται και να έχουν την χρονιακή αυτή αντιμετώπιση με το συγκεκριμένο επίδομα που ανέφερα. Άρα τώρα οι επαφές που έχετε στην Αθήνα, κύριε Μαλανδράκη, τι σκοπό έχουν? Δυστυχώς ήταν χθες το πρωί 10.30 ώρα το ραντεβού μου προκαθορισμένο με τον υπουργό, τον κύριο Σκουβλέτη. Ακριβώς ήταν το ραντεβού. Είχαν αρχίσει ήδη τα μαντάτα, τα άσχημα. Ήταν σε εξέλιξη τα φαινόμενα. Φυσικά το ραντεβού μας διακόπηκε βία, δεν το συζητάμε. Πάνω απ' όλα ήταν εκείνη τη στιγμή τα γεγονότα τα οποία ήταν τελικά τραγικά από ό,τι αποδείχθηκε στην πορεία. Ναι, δυστυχώς. Το ίδιο ραντεβού είχα και το απόγευμα με τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, τον κύριο Δέδα, αλλά και με τον κύριο Σπίζη, οι οποίοι είχαν μεταβεί ήδη αυτό προσώπο στη συνέχεια στην περιοχή. Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε,
ούτε αυτό ήταν δυνατόν να συμβεί. Mm-hmm. Αυτό που κάνω τώρα σήμερα είναι επαφές με τους διευθυντές των γραφείων των αντίστοιχων Υπουργείων, προκειμένου να μεταδέσουμε κάποιες διαδικασίες στη λογική του να προλάβουμε, και το λέω και αυτό και σε εσάς, mm-hmm. Δεν είναι μόνο να αποκαταστήσουμε τις πολύ μεγάλες ζημιές που γίνανε σε πάρα πολλά σημεία και στο παραλιακό μέτωπο με σπάσιμο στις περιοχές όπως είναι στο Μάλεμε, που το γνωρίζουν και οι ακροατές, σαν περιοχή, τον Περσιλονέρου, όλοι οι Χερσόνησοι, η Πάθα, τα χωριά που είναι μέσα εκεί, δεν υπάρχει ούτε ειδοποιία ούτε τίποτα. Mm-hmm. Αλλά είναι να προλάβουμε, κυρία Παντινάκη, και το χειμώνα που είναι πίσω. Χρειάζονται κάποιες παρεμβάσεις, ειδικά μεγάλες ερέματα, που εκεί υπάρχει και ένα θέμα σε ό,τι αφορά και την περιφέρεια και εμάς, ποιος μπαίνει, ποιος δεν μπαίνει. Και φυσικά να έχεις και λεφτά για να μπεις, γιατί είναι και ένα θέμα. Mm-hmm. Και δεν σας κρύβω ότι εμείς πήγαμε από μόνοι μας σαν Δήμος πριν δύο χρόνια για να καθαρίσουμε ένα μεγάλο ποταμό τον Κερίτη. Εγώ είμαι ποινικά κατηγορούμενος τώρα την άλλη εβδομάδα. Ο αντιδήμαρχος πήγε για να χάσει το αξίωμά του, γιατί πας να καθαρίσεις τον ποταμό και πρέπει να κάνεις προηγουμένως μελέτη. Μα να κάνουμε μελέτη, κύριε Παντινάκη, θα μετράμε θύματα. Τότε. Θα πάρει δύο χρόνια και εντωμεταξύ. Όσο έτσι, δεν έχω τη λέξη καμιά βαριά κουβέντα, σαν αθρώ, ας πούμε, είναι το σύστημα στο οποίο θα κινούμαστε και λειτουργούμε. Ας πούμε ότι είμαστε τυπολάτρες και δεν είμαστε καθόλου ευέλικτοι. Να κοιτάζουμε τις προτεραιότητες, τις ουσιαστικές και να μην μένουμε στα γραφειοκρατικά και τα απολύτως τυπικά. Κύριε Μαλανδράκη, ζητάτε στήριξη από τα Υπουργεία και οικονομική στήριξη και για την αποκατάσταση αλλά και για το σχεδιασμό. Τα λεφτά τα πολλά, κυρία Μαντινάκη, αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι σε αποκαταστάσεις και σε παρεμβάσεις. Δηλαδή, εμείς θα έχουμε ένα τεχνικό δελτίο, το οποίο κάναμε 15 μέρες για να το ολοκληρώσουμε λεπτομερώς, είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ για να γίνουν οι αποκαταστάσεις των έργων. Το συγκεκριμένο δεν μιλάμε για καινούργια, και να μπορεί να γίνουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις, οι οποίες θα είναι πιο ανακουφιστικές. Γιατί δεν σας κρύβω και τώρα, όλα τα ρέματα και όλα τα ποτάμια που υπήρχαν, τα είχαμε καθαρίσει. Ευτυχώς είμαστε τυχεροί, που το φαινόμενο χτύπησε την παραλιακή ζώνη μέσα στην Αττικία μας. Αν το φαινόμενο είχε χτυπήσει νότια στα βουνά και κατεβαίνανε τόνοι περτών υλικών λάσπης, δεν θα είμαστε τόσο όπως είμαστε τώρα, να μπορούμε να συζητάμε μόνο για αποκατάσταση υλικών. Πιθανότατα θα είχαμε και πολύ χειρότερες συνέπειες από αυτές που όλοι να απευχόμαστε, βέβαια. Γι' αυτό θέλουμε να παρέμβουμε σε ορισμένα πράγματα, αλλά θέλουμε τη βοήθειά του για να μπορούμε να δυνατά να παρέμβουμε. Είμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης από τις 26 Οκτωβρίου, και μέχρι τις 26 Ιανουαρίου, για τρεις μήνες, ακριβώς για να μπορούμε να έχουμε το πλαίσιο εκείνο να μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις. Αλλά πρέπει να έχουμε και κάποιες χρηματοδοτήσεις για να κάνουμε την παρέμβαση. Τι θα την κάνουμε. Κύριε Μαλανδράκη, επειδή μας πιέζει πολύ και ο χρόνος, σε ό,τι αφορά ένα άλλο σχεδιασμό, που είναι ένας σχεδιασμός πολύ αναμενόμενος βεβαίως για όλη την Κρήτη και αναφέρομαι στο βόρειο οδικό άξονα, στείλατε χθες μια επιστολή διαμαρτυρίας, ουσιαστικά διαμαρτυρίας θα την έλεγα, σε σχέση με το κομμάτι του αποκλεισμού της περιοχής σας από το σχεδιασμό για το βόρειο οδικό άξονα. Το προηγούμενο διάστημα είχαμε διαμαρτυρίες για τον αποκλεισμό του Λασιθίου, αλλά βλέπουμε τελικά ότι δεν είναι μόνο αυτό το κομμάτι της Ανατολικής Κρήτης, είναι και άλλο μέρος της Δυτικής Κρήτης αυτή τη φορά που αποκλείεται από το σχεδιασμό. Κύριε Μοντινάκη, είπατε πολύ αναμενόμενο, εγώ θα πω και πολύ παθό ΒΟΑΚ. Σωστά. Λοιπόν, είναι ο τελευταίος δρόμος εθνική οδός στην Ελλάδα που δεν έχει γίνει. Εμείς είμαστε πάντα στη λογική και εν μέρει είχε γίνει αποδεκτό περί ενός ενιαίου έργου, το οποίο θα είναι από το Καστέλι μέχρι τη Θητεία. Και μέσα σε αυτά θα μπορούσαν να υπάρχουν οι φάσεις φυσικά υλοποίησης και φυσικά να προηγείται το Χανιά Ηράκλειο, δεν είναι κανείς τώρα και κανένα τήρηση, κανείς τόσον άνθρωπος. Αυτό που διαπιστώσαμε όμως και δίνω δεν είναι μόνο διαμαρτυρία αυτό που κάνω στο έγγραφό μου, είναι και πρόταση. Γιατί θέλουμε να κάνουμε και προτάσεις. Και τι εννοώ. Όπως βρέθηκε μία λύση και το κομμάτι Χερσόνησο Άγιο Νικόλαος και ορθώς, και πολύ ορθώς το ξαναλέω, έγινε με fast track διαδικασίες που βρήκε η περιφέρεια τη χρηματοδότηση. Έγινε προγραμματική του ΟΑΚ με το Υπουργείο Υποδομών προκειμένου να το κομμάτι αυτό να το ρημάσει σε σημείο να φτάσει σε τέτοια δημοκράτηση, προκειμένου να προλάβει το προηγούμενο το Χανιά Ηράκλειο, σε εισαγωγικά η λέξη προλάβει, δημοκράτηση Σέρβου και να γίνει ως ενιαίο. Αυτό προτείνουμε. Είναι κατά αναλογία μία μελέτη για τα μόλις 22 χιλιόμετρα που είναι στο πλαίσιο του Χανιά Καστέλη, ως πρώτη φάση, προκειμένου μία περιοχή η οποία ενώνει την Οδυτική Κρήτη, εκείνο κεντρικός άξονας που πάμε για παλιόχωρα, που θα την ξέρουν και οι ακροατές σας. Άρα λοιπόν, πιάνουμε την επαρχιακή οδό και συνόμως καλύβεις τα 20 χιλιόμετρα του κόλπου των Χανίων που είναι πάνω από 30 με προοπτική 40.000 κλίνες. Μια περιοχή, δεν είναι 2 μήνες το χρόνο, μια είναι περιοχή το χρόνο. Που χρειάζεται βέβαια την καλή οδική σύνδεση γιατί προσελκύει πάρα πολλούς τουρίστες. Τις αναφέρω κυρία Παντινάκη στον εγγραφό μου που λένε ότι αυτή τη στιγμή ο κυκλοφοριακός φόρτος είναι τόσος ο οποίος δικαιολογεί από τώρα να γίνει η μελέτη με λογική τετράεχνο. Στο συγκεκριμένο σημείο τουλάχιστον μέχρι το γκόμο του Κολυμβαρίου. Ακριβώς λόγω
ξαναείπα προηγουμένως, της μεγάλης ανάπτυξης, των μεγάλων αριθμών μονάδων, της μεγάλης κυκλοφοριακής φόρτισης, ειδικά για τους 6 με 7 μήνες το χρόνο. Δεν είναι ούτε 2 ούτε 3. Uh-huh. Και ζητάμε λοιπόν και προτείνουμε αυτό το οποίο ακολουθήθηκε να ακολουθηθεί. Γιατί υπάρχει και μια σκέψη, την άκουσα από τον Περιφερειάρχη και τον κ. Αρναουτάκη. Το κομμάτι πάνω μου εξάντη που είναι 65 εκατομμύρια και είναι μέσα στο κομμάτι Χανιά Ηράκλειο. Uh-huh. Εφόσον λοιπόν θα χρηματοδοτηθεί από την Τράπεζα Επενδύσεων ή από όποια άλλη πηγή έχει βρει η Περιφέρεια με το Υπουργείο, αυτά τα 65 εκατομμύρια να προσανατολιστούν αντίστοιχα για την επέκταση του κομματιού από Χανιά προς δυτικά ή από τον Άγιο Νικόλα προς ανατολικά. Uh-huh. Πώς θα το κάνουμε αυτό, κυρία Πατινάκη, αν δεν έχουμε μελετήσει το κομμάτι? Δηλαδή, πώς θα δηλαδή, και να βρούμε λεφτά, δεν έχουμε μελέτη. Τι νόημα έχει? Χωρίς μελέτη δεν γίνεται κανένα έργο. Αυτονόητο. Αυτό ακριβώς. Και επειδή υπάρχει ένας αντίλογος ότι περιμένουμε τη μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού, η οποία θα μας δείξει πώς και γιατί, έχουν ήδη στοιχεία για το κομμάτι των 22 χιλιόμετρων, όπως είχαν για το κομμάτι και στο Άγιο Νικόλαος, ότι πρέπει να γίνει με την λογική των τετράεκων, δηλαδή δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανακατεύθυνση. Και ζητάμε λοιπόν και προτείνουμε, όχι απλώς να διαμαρτυρόμαστε, με τον ίδιο τρόπο να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο τμήμα του ΒΟΑΤ. Μέχρι τώρα η ανταπόκριση ποια είναι? Έχει υπάρξει ανταπόκριση? Έχετε τη στήριξη της περιφέρειας σε αυτή τη διεκδίκηση? Ήταν κάτι που θα το συζήταγα και με τον κύριο Σπίρτη και με τον κύριο Δέδε στο σημερινό μου ταξίδι. Mm-hmm. Τα αφαιρέθηκε ο καιρός, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπόρεσε να γίνει. Θα γίνει σε επόμενη φάση. Φαντάζομαι ότι θα γίνει. Από τον Περιφερειάρχη έχετε στήριξη για αυτά τα 22 χιλιόμετρα? Ο κύριος Περιφερειάρχης είναι σαφής. Τουλάχιστον αυτό που έχει πει και δημόσια και έχει υποστηρίξει ότι είναι ενιαίο έργο σε ό,τι αφορά η αντιμετώπιση του ΒΟΑΚ στην Κρήτη. Εδώ μπαίνει και ένα θέμα με τον ΟΑΚ, ο οποίος βγάζει τη μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού, και εκεί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό το κομμάτι μπορεί να γίνει με την ίδια λογική που έγινε. Μάλιστα. Το κομμάτι εννοώ και σώσε τον Νικόλαο. Νομίζω ότι είναι σαφές αυτό που λέω. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι θέμα βούλησης και για άλλη μία φορά αυτό το θέμα των τυπικών και κατά πόσο θα μπορούμε να είμαστε ευέλικτοι. Και αν θέλουμε να δρομολογήσουμε κάτι, νομίζω θα τον βρούμε τον τρόπο. Το θέμα είναι να υπάρχει η πρόθεση. Εκεί το εστιάζω. Λοιπόν, κύριε Μαλανδράκη, νομίζω ότι θα έχετε να μας πείτε περισσότερα όταν ολοκληρώσετε τις συναντήσεις σας και νομίζω ότι θα έχουμε και περισσότερα όταν καταφέρετε να συναντήσετε τους υπουργούς για να ενημερωθούν και για τα θέματα που έχουν να κάνουν με το βόρειο δικό άξονα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Για τον χρόνο σας και για την ευκαιρία που δίνετε να ενημερώνουμε τους συμπολίτες. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Και καλημέρα.